Τώρα όμως θα ψάξουμε επιλογή. Υπάρχουν κεφάλαια. Υπάρχουν διαθέσιμα. Ξέρετε πολύ καλά ότι προχθές είχε έρθει ο εκπρόσωπος του Πούτιν, είδε τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, του το είπα εδώ. Προσπαθήσαμε εμείς, περάσαμε, κουραστήκαμε. Τώρα βέβαια ανακαλύψαμε εμείς τον δρόμο της Μόσχας, που κάποιοι άλλοι τον έχουν ξεχάσει. Και είπαν να κάνουμε clearing, δηλαδή μια πολιτική του 1960-70. Να δώσουμε πορτοκάλια και λάδι και να πάρουμε πράγματα που μας χρειάζονται. Είναι μια προσπάθεια. Φωνάζαμε και λέγαμε σε αυτήν εδώ την αίθουσα, ρε παιδιά, μην πετάτε τους Κινέζους στη θάλασσα του Πειραιά, θα τους χρειαστούμε. Να λοιπόν, γιατί εξής το λέγατε και το Πασόκ το έλεγε τότε, μετά το ανακαλύψατε ότι είναι χρήσιμοι οι Κινέζοι. Να λοιπόν που υπάρχει μία δίωδος και εκεί. Υπάρχει δίωδος, κύριε Υπουργέ, από ιδιωτικά φαντ, τα ξέρετε. Ένας ενεφανίστη εδώ, το θυμάστε, πήγε στην κυβέρνησή σας, προσέφερε με 4,5%, δεν έγινε. Σας έφερα εγώ εδώ κυβέρνηση Υπουργό Εξωτερικών χώρα της Μέσης Ανατολής που έδωσε 10 δισεκατομμύρια με 3% για 10 χρόνια και εσείς πλήσατε την ίσα. Υπάρχουν και θα υπάρχουν και άλλες λύσεις. Αυτό το έχουμε στο μυαλό μας. Γιατί δεν μπορούμε να περπατάμε, να ζούμε και να λέμε αύριο τι άλλο θα πει η Τρόικα ή τι άλλο θα σοφιστείτε εσείς να βάλετε στο στόμα της Τρόικας. Δεν πάει άλλο. Και για να εξηγηθούμε, πριν πω ο λίγαν τύπος, εμείς βλέπουμε την κατάσταση. Δεν θα τα βγάλετε πέρα. Δεν λέω ότι είστε ανίκανοι. Και διάθεση υπάρχει και όρεξη υπάρχει. Δεν ξέρετε. Δεν γνωρίζετε. Χρειάζεται να υπάρξει μια οικουμενική αντίληψη κυβέρνηση. Και κάτι σήμερα έπιασε από τη Νέα Δημοκρατία προστρέχει προς μια τέτοια αντίληψη και μακάρι να είναι αυτό. Τι προτείνω? Ποιος είναι ο καλύτερος σήμερα να αναλάβει την κουβέντα με τον Τρισέ? Ποιος είναι ο καλύτερος σήμερα να αναλάβει την ευθύνη της κοινωνικής πολιτικής? Ποιος είναι? Να καθίσουμε κάτω να το βρούμε και να το χρεώσουμε. Εμείς δεν συμμετέχουμε σε ένα τέτοιο σχήμα. Γιατί εμείς δεν έχουμε ακτοφορήσει τίποτα από όλο αυτό το βάρος της Ελλάδος. Όμως δεχόμαστε να στηρίξουμε μια τέτοια αντιλήψεως κυβέρνηση. Γιατί το πρόβλημα είναι τεράστιο και οι άνθρωποι που το χειρίζονται δεν είναι οι απλακέστεροι. Πάρα πολύ απλά. Για την ουσία, εμείς διαφωνούμε και δεν το ψηφίσουμε. Είναι ένα κακέκτυπο πολλών από των ιδεών που έχουμε στο δικό μας πρόγραμμα. Εμείς όμως λέμε το εξής. Το κεφάλαιο ένσημα έχει συμπληρώσει ηλικία περισσότερο από 70 ετών. Πρώτο ξεκίνησαν επιμεταξά. Από τότε έχουν ξεκινήσει. Τέλειωσε η υπόθεση. Ακόμα ένσημα. Ένσημα. Εμείς λέμε δεν μπορεί το ένσημο να υπάρχει σήμερα. Δηλαδή δεν συμπληρώνει κάποιος τον αριθμό. Δεν έχει γιατρό. Δεν έχει φάρμακα. Δεν έχει σύνταξη. Εάν κάποιος δηλαδή είναι άνεργος και δεν έχει δουλειά. Δεν έχει ένσημα. Δεν του κάνουμε το πόδι καλά εάν σπάσει το πόδι του? Και λέτε μέσα, κύριε Υπουργέ, προσέξτε το σχήμα, το οξύμορο και το αντιφατικό, ιδιαίτερα εσείς οι βουλευτές του Πασό. Ανωτάτη σύνταξη μέχρι 15.000 ένσημα. Στον πίνακά σας, στον νόμο σας. 15.000 ένσημα με 300 το χρόνο σημαίνει 50 χρόνια δουλειάς. Και αν είσαι σε παραμεθόριο περιοχή, εκεί που δεν υπάρχουν δουλειές, και έχεις 150 ένσημα, σημαίνει 100 χρόνια δουλειάς. Έλεος, δεν τα προσέχετε αυτά τα πράγματα? Πώς παρακολουθήσαμε τη λογική? Εμείς τι λέμε? Αυτή τη στιγμή έχετε περίπου 2.800.000 εργαζομένους, οι οποίοι πρέπει να πληρώσουν το φάρμακο και το γιατρό για 9,5 εκατομμύρια Ελλήνων, 2 εκατομμύρια μετανάστες και 14 περίπου εκατομμύρια τουρίστες. Έρχεται τουρίστες καλοκαίρι, σπάει το πόδι του, δεν το κάνουμε καλά? Τι λέμε εμείς? Καταργήστε τα ένσημα. Και τα ένσημα εμείς δίνουμε αύξηση στο μισθό του εργαζόμενου. Αυτός ο οποίος παίρνει 800 και δίνει και άλλα 200 ένσημα δικά του, του τα δίνουμε αύξηση του μισθού. Για να μπορέσει να πάει να αγοράσει ένα πουκάμισο και να πάρει το κράτος στο ΦΠΑ το 23%. Εμείς λέμε λοιπόν, στον κύκλο εργασιών, στο μουσακά επάνω που θα πάρει ο τουρίστας, θα υπάρχει το ειδικό τέλος που έχουμε υπολογίσει, μπορεί να είναι και κάτω από το 4%. Ο λαθρομετανάστης που θα αγοράσει ένα παντελόνι θα πληρώσει και αυτός το ειδικό τέλος από τον κύκλο εργασιών. Να τελειώνει η υπόθεση. Να γίνει μια ενοποίηση όλων των ταμείων σε ένα φορέα. Ήδη πονάει ο σκολικοειδίτης για το δημόσιο υπάλληλο, ήδη πονάει ο σκολικοειδίτης για τον αγρότη, τον εργάτη. Δεν πονάει διαφορετικά ο σκολικοειδίτης. Η διαχείριση θα γίνει. Ένας φορέας προς όλους. Αυτό λέμε εμείς. Και όχι ένσημα αυτή η παλιά συνταγή. Τόσα ένσημα θέλω, τόσα ένσημα.
Βιώσιμη σύνταξη για όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως αν έχει ή δεν έχει δουλέψει η ζωή του. Προσωπική σύνταξη. Τη δικιά του σύνταξη θα πάρει ο καθένας μόλις γίνει 65 ετών, λέτε 65 ετών, το λέμε κι εμείς. Αλλά ταυτοχρόνως όμως, κύριε Υπουργέ, θα υπάρχει και μία δεύτερη σύνταξη. Αναλόγως των φορολογικών δηλώσεων που έχει ο καθένας. Τι φορολογικές δηλώσεις μου έκανες όλα αυτά τα χρόνια? Μου έκανες καλές φορολογικές δηλώσεις. Θα πάρεις ένα πριν. Δεν μου έκανες καλές φορολογικές δηλώσεις. Δεν δούλεψες ποτέ στη ζωή σου. Θα πάρεις τη βιώσιμη που υποχρέωσες τόσο κράτος. Και μία τρίτη σύνταξη, κύριε Υπουργέ, που θα είναι από το μέρισμα τη συμμετοχή του κάθε ταμείου στον ενιαίο φορέα. Τόσο ξέρω εγώ των μηχανικών, τόσο των γιατρών, τόσο. Παίρνει ένα μέρισμα. Όλα αυτά τα κεφάλαια εμείς θα βλέπουν να γίνει μία τράπεζα εθνικής ασφάλισης, η οποία θα είναι πλέον κερδοφόρος βεβαίως, γιατί όλοι θα πηγαίνουν στις κατευθύνσεις εκεί και θα έχουν να πάρουν το δικό τους τίμημα. Τρεις συντάξεις για τον κάθε Έλληνα. Αυτό βλέπουμε. Χωρίς ένσημα, χωρίς διακρίσεις ιδιωτικός τομέας και δημόσιος τομέας. Άκουσα ότι μειώσατε λίγο την εξαγορά της θητείας. Ωραία. Γιατί υπάρχει διαφορά μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού? Γιατί το δημόσιο εξαγοράζει στο 1 τρίτο από ότι ιδιωτικός φορέας. Ο ιδιωτικός φορέας δηλαδή έχει την ανασφάλεια της απόλυσης και έρχεται και εξαγοράζει τρεις φορές παραπάνω από ότι ο ασφαλισμένος του δημοσίου τομέα. Δεν είναι σχήματα οξύμαρα και αντιφατικά αυτά? Πείτε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τόσο η εξαγορά για κάθε μήνα ανεξαρτήτως. Τόσο η εξαγορά. Είτε πρόκειται για δημόσιο, είτε πρόκειται για ιδιωτικό τομέα. Δεν μπορεί η εξαγορά, η θητεία του δημόσιου υπαλλήλου να κοστίζει φθηνότερα από τη θητεία του ιδιωτικού υπαλλήλου. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν. Και πρέπει να γίνουν τομές. Έχουμε αποφασίσει εμείς να πιστέψουμε και να στηρίξουμε ορισμένα πράγματα. Ελάτε λοιπόν σε αυτό που λέμε. Στην αρχή του επταπλασίου. Δεν μπορεί κανένας μισθός στο δημόσιο να είναι 7 φορές παραπάνω από τον κατώτατο μισθό. Αν ο κατώτατος μισθός είναι 700, ουδή στην Ελλάδα που παίρνει πάνω από 4.900. Δεν μπορεί να έχουμε μισθούς της τάξης των 560 ευρώ και ταυτοχρόνως να έχουμε σε 10-13.000 ευρώ. Εσείς βάλατε από το παράθυρο να μπορούν να παίρνουν μέχρι 12.000 ευρώ. Λοιπόν, είναι αδιανόητο. Εάν δεν κλείσουμε την ψαλίδα, εάν δεν γίνει η αναδιανομή, να περιμένετε τα χειρότερα. Και θέλω να ελπίζω, κύριε Υπουργέ, ότι δεν θα χρειαστεί το Σεπτέμβριο μήνα να αντιμετωπίσουμε έκριθμες καταστάσεις για τις οποίες σήμερα για πρώτη φορά άκουσα και τους φόβους του αρχηγού της εξωματικής αντιπολιτεύσεως. Θέλω να ελπίζω λοιπόν ότι δεν θα υπάρξει αυτό το ενδεχόμενο. Και πρέπει να προσέξετε, γιατί νομίζω, κύριε Υπουργέ, ότι χρειάζεται περισσότερη γενναιότητα. Και δεν δείξατε πολύ γενναιότητα με το να φέρνετε αυτό το νομοσχέδιο την τελευταία εβδομάδα που κλείνει η Βουλή. Ιούλιο μήνα που τα πράγματα είναι ράθυμα. Ιούλιο μήνα που δεν μπορούν να γίνουν οι κινητοποιήσεις που θα μπορούσαν να έχουν γίνει. Αυτό δεν δείχνει πολιτική ανδρεία. Θέλω να πιστέψω λοιπόν ότι έχει τα περιθώρια να επιστρατεύσει την πολιτική σας ανδρεία και αντιμετωπίσει τα πράγματα με τον τρόπο που δεν θα αρχίγει την τιμή, την αξιοπρέπεια και τη ζωή του Έλληνα πολίτη. Ευχαριστούμε τον κύριο Καρατζαφέρη.